Κούτς, χρόνια πολλά, καταρχάς. Και βεβαίως να μιλήσουμε για την αναγέννηση του γυναικείου βόλεϊ στον Όφι από την κορυφή μέχρι τα νύχια, μπορούμε να πούμε, και στα μικρότερα τμήματα. Γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά, μια νέα αρχή. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και ευτυχία πάρα πολλά εύχομαι. Και εύχομαι η επόμενη χρονιά να είναι δημιουργική και να αφήσουμε όσο μπορούμε πίσω μας τα σημάδια που μας έχει αφήσει η πανδημία. Φέτος έγινε μια νέα προσπάθεια από τη διοίκηση του ΟΦΗ, από τον πρόεδρο και τον γενικό αρχηγό, το γυναικείο τμήμα να ακολουθήσει και το κομμάτι των ακαδημιών την προσπάθεια που γίνεται και από τους άντρες στην Α1. Οπότε ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια με κύριο χαρακτηριστικό την προσπάθεια που γίνεται στο γυναικείο να ανέβει η ομάδα κατηγορίες. Ταυτόχρονα αρχίσαμε και δουλέψαμε αρκετά στα τμήματα υποδομής, τις ακαδημίες μας, τις οποίες έχουμε κάνει πλέον ακαδημίες σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου, αλλά τα επόμενα χρόνια σίγουρα η διοίκηση έχει βάλει στόχο να γίνει πόλος έλξης η ομάδα του γυναικείου για όλη την Κρήτη. Και η αλήθεια είναι, coach, ότι τα περισσότερα κορίτσια τα ήξερες, παρόλο που ήσουν σε μια άλλη ομάδα της πόλης, στη ΓΕΗ, ήξερες πολύ καλά το υλικό και υπήρχε η ευκολία της προσαρμογής και της χημίας να είναι άμεση. Αυτό είναι αλήθεια. Επί 6 χρόνια ήμουνα στην ομάδα της Γυμναστικής Ένωσης Ηρακλείου. Κάναμε πολλή δουλειά και με τη διοίκηση και με τα κορίτσια. Φέτος αρκετά από αυτά τα παιδιά διάλεξαν να ακολουθήσουν το δρόμο το δικό μου και να στηρίξουν την προσπάθεια την οποία θα κάνουμε στον Όφι. Οπότε είναι όντως πιο εύκολη προσαρμογή. Ήξεραν τον τρόπο που δουλεύω, ήξερα και εγώ το τι ακριβώς μπορώ να προσφέρω σαν αθλήτριες και στηριχτήκαμε, και αυτή είναι και το όνειρό μου, να στηριχτούμε πολύ στο κριτικό στοιχείο. Δεν σας κρύβω ότι δεν έχουμε αθλήτρια ακόμα φέρει από την Αθήνα ή από κάποιο μέσο μάνατζερ, αλλά σιγά σιγά όπου χρειαστεί και υπάρξουν κενά θα πλαισιωθεί η ομάδα και με αθλήτριες, αν χρειαστεί, και από την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε παιδιά μόνο από το δικό μας ψυχολογικό εδώ από την Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, να δουλεύουμε και με μικρά παιδιά και με δικά μας παιδιά. Και να πούμε και κάτι για beach volley, μιας και αύριο αναχωρείτε άλλη μια πρόκληση. Ναι, ταυτόχρονα τρέχει, επειδή πατάω και σε δύο πόδια, ταυτόχρονα αύριο θα ξεκινήσει ένα camp της Εθνικής Ομάδας Ενόψης Προετοιμασίας Πανευρωπαϊκού που θα γίνει στο Λουτράκι φέτος. Και έχουμε 4 παιδιά από την Κρήτη, τα οποία θα τα συνοδέψω. Θα πάμε στην ένα παιδί από αυτά, αγωνίζει στην ομάδα του Όφη. Ροδάνθη, εκτός από το beach volley, το χειμώνα μιλάμε για volley περισσότερο. Και βεβαίως για την αναγέννηση του τμήματος volley του Όφη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και με η ηγεσία Προύφα στο τιμόνι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Ναι, πλέον είμαστε μία καινούργια ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Είμαστε γνωστές μεταξύ μας, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πλαισιώνουν την ομάδα και μικρές αθλήτριες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και να μεγαλώσουμε την ομάδα έχοντας και νεαρές αθλήτριες μέσα στο γήπεδο που μας βοηθούν, η αλήθεια είναι, να κάνουμε την προπόνηση και συμμετέχουν και στα μάτς. Αυτό. Και βεβαίως το beach volley δεν το ξεχνάτε, αλλά νομίζω εσείς θα έχετε ξανά υποχρεώσει αργότερα. Περιμένουμε σιγά σιγά να ανοίξει ο καιρός. Τώρα κάνει λίγο κρύο ακόμη, αλλά μόλις ανοίξει ο καιρός και τελειώσουμε με τις υποχρεώσεις μας και στη σάλα, μακάρι να πάνε καλά, γιατί έχουμε και τα μπαράζ, αν συνεχίσουμε την καλή πορεία. Μόλις τελειώσουν τα μπαράζ και έρθει και ο καιρός και έρθει και η ώρα, εδώ θα είμαστε να ξεκινήσουμε γερά προπονήσεις. Εσύ τι προτιμάς από τα δύο? Εγώ από μικρή προτιμώ το beach volley. Το beach volley ξεκίνησα πρώτα, αλλά και τα δύο έχουν κάτι να προσφέρουν. Το beach volley το βρίσκω λίγο πιο ανταγωνιστικό, λίγο πιο ατομικό, οπότε το προτιμώ. Παρ' όλα αυτά, κάτι πρέπει να κάνουμε και το χειμώνα.